Με άσχημη εμφάνιση αποχαιρέτησε τη φετινή σεζόν η Ελληπή και με 12 δόξα προσκυνητών, αφού ιτήθηκε με 4-1 από την Αθητική Ένωση Καλαμπακιού που πέτυχε θριαβευτική πρόκληση στην επόμενη φάση του κυπέλου Εστεχνών. Μεγάλο πρωταγωνιστή του Καλαμπακιού, 38χρονο αρχηγό του Λευτέρη Τζιβανάκη, ο οποίο πέτυχε καρέτερ 15, 25, 70 και 85, ενώ για του φιλοξενούμενου τον κόλ τη τιμή το πέτυχε στο 72 Δραγανίδη που ήταν ο μοναδικό παίκτη που ήταν στο πάγκο για την ομάδα τη Ροδόπη. Νωρίτερα στο 44 ο Παγόνη κέρδισε πέναντι και ο στο αντίο του στα γήπεδα κατάφερε την στο δωκάρι. Του Πλέον το Καλαμπάκι προκρίνεται στο τελικό του ομίλου του Άνεφα Αγώνα και θα αντιμετωπίσει τον νικητή τη συνάντηση Παραλίμνιο Καβάλα, θέλοντα να επαναλάβει την προ-25 ετία πορεία όταν είχα στο τελικό στο Χαριλάου από την Κοζάνη. Οι για την ΑΕΚ Καλαμπάκι, Γελετζή, Πέτρο, Ντόβα, Χριστοφορίδη, Κασαπίδη, Κλόγκυρη, Τζιβανάκη, Μαυροβασίλη, Σαβίδη, Τάικο, του 40 λόγω τραυματισμού Κωνσταντινίδη και Καλατζήδη. Για τη δόξα προσκυνητών Νικολίτσα, Κελεσίδη, Μόσχο, Ιδηρόπουλο, Καραγιανίδη, Τρίχα, Βελίχα Κάρμε Μετ, Παγόνη, Βάσκο, 62 Δραγανίδης και Δημητριάδης.